Να θυμίσουμε ότι αναφέρεται στο περιστατικό κατά το οποίο βλέπει με ένα σφύριγμα μία ομάδα ατόμων ηλικίας 16-17-18 χρονών να επιτίθενται σε μετανάστες στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα και συνέχεια να έρχεται ο Παναγιώταρος, ο οποίος Παναγιώταρος ήρθε πρακτικά γιατί χτύπησαν το αυτοκίνητο ενός ανθρώπου στο κυνηγητό. Έτσι, και ο άνθρωπος αυτός, σύμφωνα με τον μάρτυρα, είπε στον Παναγιώταρο: μάζεψέ τους, εσύ τους κάνεις κουμάντο. Στην πραγματικότητα, στις προηγούμενες δικασίμους, τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Αντιδήμαρχος Ιχαλίας προσπάθησαν να αποκρύψουν το γεγονός ότι υπήρχαν τραυματισμοί συγκεκριμένων ανθρώπων. Ρωτήθηκαν για τον Αστέριο Χάμο, είπαν ότι δεν τον γνωρίζανε. Τώρα, ο Παπαδόπουλος, αυτό το οποίο εισφέρει, είναι ηχητικό στο οποίο δύο στελέχη της Χρυσής Αυγής, ο Τσακανίκας και ο Δεβελέκος, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, συζητάνε για το πώς ξυλοκόπησαν τον Χάμο και τον πρόεδρο της νεολαίας του Λάος. Αλλά εδώ έχουμε και την αποκάλυψη ότι σε αυτή την επίθεση συμμετείχαν ως φυσικοί πλέον αυτούργοι ο Γερμενής και ο Λαγός. Το σημαντικό, το οποίο αποδεικνύεται από τη συγκεκριμένη κινητοποίηση, είναι ότι ο Μπούκουρας παίζει ηγετικό διευθυντικό ρόλο για την ομάδα της Χρυσής Αυγής, η οποία κάνει τα επεισόδια. Αυτό είναι το τι πρέπει να αποδειχθεί: η διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης, η διεύθυνση των ομάδων κρούσης και των ταγμάτων εφόδου. Συγκεκριμένα, μάλιστα, σε ένα μεταγενέστερο κομμάτι του βίντεο, ο Μπούκουρας στείνει μια ομάδα μελών της Χρυσής Αυγής και τους λέει: παραταχθείτε, ρε, στη Χρυσή Αυγή είσαστε. Στην πραγματικότητα, ομολογώντας με αυτόν τον τρόπο ότι η Χρυσή Αυγή έχει παρατεταγμένα στρατιωτικά σώματα τα οποία λειτουργούν σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην Κόρινθο, όπως βλέπουμε σε αυτά τα βίντεο. Και διοικούνται τον αντίστοιχο περιφερειάρχη. Και διοικούνται προφανώς από τον αντίστοιχο βουλευτή, ο οποίος έχει τον ρόλο του περιφερειάρχη. Θα τους πεις ότι βρέθηκε στοιχεία εκείνο το βράδυ στο Κερατσίνι, είδες φασαρία και πήρες το Ρουπακιά τηλέφωνο. Αν δεν πεις αυτά, πιο καλά να μην είχες γεννηθεί. Θα σου κάνουμε, μου λέει, τη ζωή αβίωτη. Μέχρι να σε βούνε, μου λέει, και θα σε σκοτώσουμε. Μου λέει, θα απευθύνεται, μου λέει, σε κάποιον κύριο. Μου έδειξε τον κύριο, μου λέει, είμαι ο κύριος Ρουπακιάς εγώ. Πάρε, μου λέει, το τηλέφωνό μου. Ό,τι χρειαστείς, μου λέει, για τρόφιμα ή οτιδήποτε άλλο, θα παίρνεις πρώτα εμένα, ναι. Δεν πήρα, του λέω, το. Είσαι ο μόνος, μου λέει, που τον πήρες τηλέφωνο. Μα δεν ήμουνα, του λέω, εγώ εκεί. Μου λέει, το κατάλαβες, μου λέει, τη σούπα. Θα πεις αυτά, μου λέει, θα σου βάλουμε, μου λέει, και δικηγόρους του κόμματος. Λέω, μην μου ανακατεύεις με τέτοια, ρε φίλε, του λέω. Μου λέει, ακούς, του λέω εγώ, μου λέει, και τελείωσε, μου λέει, η συζήτηση. Και μου λέει, Δημού, σε ένα τέταρτο ανοίγουν τα τηλέφωνα. Αυτά που σου είπα θα πεις. Αυτό που του λένε κάποια στιγμή, ότι σε ένα τέταρτο ανοίγουν τα τηλέφωνα. Του λέει κάποιος, δηλαδή. Ο Τσακανίκας. Που γνωρίζει, ο Τσακανίκας, λοιπόν, γνωρίζει ότι σε ένα τέταρτο ανοίγουν οι συνομιλίες. Έτσι. Αυτό από όλα από όσα ακούσαμε, γιατί τα αυτά είναι κόλαφος. Τα οποία όλα είναι προφανώς, τα λέμε δηλαδή, όμως δύο χρόνια όλα, τώρα. Ναι, απλά όλα αυτά αποδεικνύουν το πόσο τρύπια είναι η υπερασπιστική γραμμή της Χρυσής Αυγής. Αυτό το οποίο περιγράφει ο μάρτυρας εδώ είναι η σκοπιά των γραφείων της Χρυσής Αυγής. Mm-hmm. Χρησιμοποιεί τη λέξη φρουρά. Έχουμε μία φρουρά η οποία αποτελείται από 8 άτομα που στέκονται στην άκρη των περιμετρικών δρόμων. Mm-hmm. Αυτό το οποίο δεν ξέρει ο μάρτυρας, ο μάρτυρας το ξέρει ως εξωτερικός παρατηρητής. Ναι. Εμείς από τη δική μας την πλευρά που έχουμε την εικόνα της δικογραφίας γνωρίζουμε τα αναφορόχαρτα. Μάλιστα. Τα οποία υπάρχουν μέσα στη δικογραφία, όπου έχουμε κανονικά, όποιος έχει πάει στρατό μπορεί να το γνωρίζει. Όταν ξεκίνησε η ποινική δίωξη σε βάρος του Ρουπακιά, ενεπλάκηκε το όνομα του Μπαρέκα, γιατί παρότι έδωσε εντολή ο Λαγός και την έχουμε ηχογραφημένη αυτή mm-hmm. την εντολή, mm-hmm. ο Λαγός δίνει εντολή να αδειάσουν τα γραφεία των περιοχών του από οποιαδήποτε όπλα, κλόμπ, κέρατα. Όπως λέει ο ίδιος χαρακτηριστικά. Είναι η χαρακτηριστική φράση της νύχτας στα κέρατα, έτσι. Έτσι. Αλλά όμως ανοήτως τα μέλη της Χρυσής Αυγής του Πειραιά αφήνουν ένα πτυσσόμενο κλομπ. Συμπληρώνει στη συνέχεια ότι είχαν την αίσθηση ότι στο αστυνομικό τμήμα Νίκαιας τους απέτρεπαν όσους πήγαιναν να κάνουν είτε σαν παράταξη να καταγγείλουν επιθέσεις κτλ. Και στους αλλοδαπούς έλεγαν ότι θα μπλέξουν. Ο Παπαδόπουλος μας λέει κιόλας ότι είχαν βάλει πορτιέρι με μπλούζα της Χρυσής Αυγής και αλεξίσφαιρο γυλαίκο, ο οποίος λέει κρατούσε χαρτί και στυλό και ρωτούσε στην είσοδο καθέναν που πάει στη Δόη Νίκαιας. Έτσι. Θα δώσουμε εδώ την εικόνα ότι η Δόη Νίκαιας και τα γραφεία της Χρυσής Αυγής Νίκαιας ήταν μια μεσοτυχία. Mm-hmm. Είναι η ίδια πολυκατοικία. Η αναφορά στο Γιοβάρδι είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή το συγκεκριμένο τάγμα εφόδου δεν θα μπορούσε
να δρά στη Νίκαια αν δεν είχε την κάλυψη του διοικητή. Κάτι το οποίο προκύπτει και από εσωτερικές συζητήσεις μελών της Χρυσής Αυγής και από καταθέσεις πρώην μελών, αλλά και από τηλεφωνικές του συνομιλίες. Ο ρόλος του Γιοβανίδη, αντίστοιχος με τον ρόλο του Σκάρα, διοικητή του αντίστοιχου αστυνομικού του Άγιο Παντελεήμονα. Στην πραγματικότητα, στις δύο βασικές γειτονιές που έδρασε η Χρυσή Αυγή, στη Νίκαια και στον Άγιο Παντελεήμονα, δρούσε υπό τις φτερούγες του διοικητή του τοπικού αστυνομικού τμήματος. Αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη κουβέντα που της λέει η Σκορδέλη, που της λέει: ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κυρία Παπαχελά, που μένετε. Το οποίο η μάρτυρας και εύλογα θα λέγε κανείς, το εισπράττει ως καθαρά απειλητικό. Θα μπορούσαν να αρνηθούν ότι δεν ήταν κανείς εκεί. Μια χαρά έγινε. Ότι υπήρχαν καταρχάς μέλη της Χρυσής Αυγής, θα μπορούσαν να αρνηθούν, όπως θα μπορούσαν να αρνηθούν ότι υπήρξε προεπιλακισμός του Αρχιεπισκόπου και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Με τη στάση τους όμως, οι υπερασπιστές όχι μόναχα δεν αρνούνται, αλλά ομολογούν το τι συνέβη. Στην πραγματικότητα εξηγούν ότι οι Χρυσαυγίτες συγκεντρώθηκαν και προπυλάκησαν τον Αρχιεπίσκοπο και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί αυτοί ήρθαν από άλλες γειτονιές για να πουλήσουν ψεύτικη αλληλεγγύη. Από τη δική μας την πλευρά είναι δεδομένο το αίτημα και πάγιο το αίτημα ότι όλη αυτή η διαδικασία, ειδικά η διαδικασία των αναγνωστέων εγγράφων, πρέπει να γίνει στο εφετείο, πρέπει να είναι δημόσια, πρέπει να είναι προσβάσιμη, πρέπει να υπάρχουν δημοσιογράφοι, προκειμένου να φανεί το πόσο συντριπτικό είναι το ανακριτικό υλικό.